πανάρχε η συνήθεια η διαπόμπευση ζώντων και νεκρών. Περσική πρώτα πρώτα. Ο Καμβίσης μετά την υποταγή της Αιγύπτου έδωσε εντολή να ξεθάψουν τον Φαραώ Άμασή στην Μέμφυδα και να καθυβρίσουν τον νεκρό. Να μαστιγώσουν το ταριχευμένο πτώμα, να μαδίσουν τις τρίχες, να το διατρυπήσουν με κεντρή και να το υποβάλουν σε κάθε λογή σε Ο λαός των Φερών της Θεσσαλίας διαπόμπευσε τον νεκρό τύρανο Αλέξανδρο μετά τη δολοφονία του από τη σύζυγο και τους γυναικά του. Κακομεταχειρίστηκαν το πτώμα, το πέταξαν και το καταπάτησαν, γράφει ο Πλούταρχος. Ο Αθηναίος ηγέτης Φωκίων διαπομπεύτηκε στους δρόμους της πόλης πριν από την εκτέλεσή του, τον έβριζαν και τον έφτυναν. Την ίδια τύχη είχαν και πολλοί αυτοκράτορες. Διαπόμπευσαν το 69 μετά Χριστό στην αγορά της Ρώμης τον Σέρβιο Σουλπίκιο Γάλβα, τον Γέροντα, τον Ήπατον, τον Αρχιερέα, τον Κέσαρα, τον Αυτοκράτορα, όπως γράφει ο Δίον Κάσιος. Οι Δήμοι του έκοψαν το κεφάλι, το κάρφωσαν σε κοντάρι και το τριγύρισαν για ονειδισμό στην πόλη. Τον ίδιο χρόνο οι άνθρωποι του Βεσπασιανού συνέλαβαν τον Αυτοκράτορα Βιτέλιο, τον έδεσαν πισθάγκονα, γράφει ο Σουητόνιο. Έσχισαν τα ρούχα του, πέρασαν μια θηλιά στο λαιμό, και τον έσυραν μισόγυμνο στην αγορά. Τα πλήθη ορίονταν και μικτήριζαν τον έκπτωτο, τον άρπαξαν από τα μαλλιά, τράβηξαν πίσω το κεφάλι όπως γινόταν με τους κακούργους και ακούμπησαν την αιχμή ενός σπαθιού κάτω από το σαγόνι, αναγκάζοντάς τον να κρατάει ανασηκωμένο το κεφάλι και ακίνητο για να μην διατρυπηθεί. Κατά την περιαγωγή του πετούσαν λάσπη, ακαθαρσίες, τον αποδοκίμαζαν με ουρλιαχτά, τον έβριζαν. Ύστερα τον πετσόκοψαν με τα σπαθιά και σέρνοντας το πτώμα με γάντζο, το πέταξαν στον Τίβερι. Ο Δίον γράφει ότι έκοψαν το κεφάλι του αυτοκράτορα και καταπάσαν την πόλην περί ίδαγων. Την ίδια στιγμή γκρέμιζαν τους ανδριάντες του και τους έσαρναν με σκοινιά στους δρόμους με σκόματα και εσχρολογίες. Αυτές οι διαπομπεύσεις αξιωματούχων και αυτοκρατόρων θα εξελιχθούν στο Βυζάντιο σε πάνδημες τελετουργίες φρίκης. Ρωμαϊκή πολεμική συνήθεια, η περιαγωγή πτωμάτων και κεφαλιών καρφωμένων σε πάσαλο, θεαμά καθημερινό κατά τις εκστρατείες για ενυβρισμό του εχθρού. Ενοφθαλμίστηκε όμως και στην Μητρόπολη εξαιτία των συχνών πραξικοπημάτων και των βίαιων πολιτικών ανατροπών. <σκαι> η πρακτική ήταν πάντοτε η ίδια θηλιά στο λαιμό, περιεγωγή πομπευτική, βασανισμός και θάνατος. Περιφορά του πτώματος, δεμένου με σκηνιά και των κεφαλιών σε κοντάρια. Μερικές φορές τα παλουκωμένα κεφάλια των εχθρών, τρόπεα των λεγεώνων, υψώνονταν ανάμεσα στα λάβαρα και τους αετούς, τα ρωμαϊκά πολεμικά εμβλήματα. Κατά τους εμφυλίους πολέμους, οι νικητές στρατηγοί συνήθιζαν να διαπομπεύουν τους αντιπάλους τους εκδίκηση και καταφρόνηση ζωντανού ή νεκρούς. Ο Λούκουλο πρόσταξε να μην εκτελεστεί ένα εχμάλωτος στρατηγό του Σερτόριου, γιατί ήθελε «όπως εξονιδιστή και καθιβριστή αποθάνει. Μια διαπόμπευση επί Κωμόδου Το δε του κλεάνδρου σώμα παραλαβώντες οι Ρωμαίοι έσυραν και οικίσαντο και την κεφαλήν αυτού διαπάσεις της πόλεως επί κόντου περί ίνεγκαν, μας γράφει ο Διον Κάσιος. Κατά τον Ιουδαϊκό πόλεμο, ο στρατηγός Σίμων, πεποπευκός εν της εχμαλώτης, βρόχο δε περιβληθείς, εις τον επί της αγοράς εσύρετο τόπον, εκιζωμένον άμα αυτών των αγόντων, από τον Φλάβιο Ιόσιπο. Υπάρθη, αφού σκότωσαν τον γιο του κράσου Πόπλιο, κάρφωσαν το κεφάλι στην αιχμή και με εμπεγμούς και καταφρονητικές εκδηλώσεις το ύψωσαν επιδικτικά στις παρυφές του ρωμαϊκού στρατοπέδου. Την κεφαλήν κομίζοντες υπέρ αιχμής αναπεπηγείαν εγγύς προσπελα... προσελάσαντες ανέδειξαν από τον πλούταρχο κράσος κατά την διαπόμπευση του νεκρού κράσου με την γελίαν αναπαράσταση θριάμβου περιαγωγή με αισθήτα βασιλική γυναικός κάποιου Ρωμαίου αιχμαλώτου που έμιαζε του στρατηγού από τα κοντάρια των ραβδούχων που ακολουθούσαν την πομπή πάνω σε καμήλες κρέμονταν πρόσφατη κεφαλέ Ρωμαίων αποτετμημένε. Μερικές φορές πριν από τη μάχη κάποιος συγκεκριμένο ηγέτης των πολεμίων και οριζόταν αμοιβή για το κεφάλι του. Οι εχθροί λόγου χάρη του, του, γάιου Γράκχου είχαν υποσχεθεί για το κεφάλι του χρυσάφι ίσο με το βάρος του. <coughs> Ισοστάσιων χρυσίων. Τον καροτόμησε κάποιος σεπτουμουλίος και έφερε στην αγορά το κεφάλι καρφωμένο σε δόρι. Ανινέχθη περιπεπαρμένη δόρατη. Ζυγιάστηκε και βρέθηκε πάνω από 17 λίτρες. Ο σφαγέας του, γράφει ο Πλούταρχος, μυαρός και κακούργος, είχε αφαιρέσει προηγουμένως το μυαλό και είχε γεμίσει το κρανίο με λιωμένο μολύβι. <laughs> Εξελών γάρ των εγκέφαλων ενέτιξε μολυβδόν. Γάιος Γράκχος. <laughs>